Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα από τη ΝΕΑΠ, από το γήπεδο της ΕΑΠ. Πλέον τις Τρίτες μαζί σας από εδώ, όπως και τις Τετάρτες. Σήμερα έχουμε Μιναρίς εναντίον Μαέστρι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, ειδικά για τους Μιναρίς, οι οποίοι παλεύουν για όσο καλύτερη θέση γίνεται στα play-off. Μαέστρι είναι πολύ μακριά από κάτι τέτοιο, αλλά όπως είπαν και οι ίδιοι, έχουν έρθει να χαρούν το παιχνίδι και να το διεκδικήσουν μέχρι το τέλος. Ξεκινάμε τώρα με τον Βαγγελίδη. Δεξιά για τον Πανιστάριο. Ωραία φάση και το 2-0 για τους Μαέστρους. Και άμεση ισοφάριση από τους Μιναρίς. Από τον Αγγελίδη ήταν η ισοφάριση, κάνω μια μεταφέρση. Βαγγελίδης. Τελείωσε ο χρόνος για τους Μαέστρους. Καλή άμυνα από τους Μιναρίς. Και τώρα Λιόλιος για τον Αγγελή. Όπου θα αφήσει εύκολα την παλάτα στο καλάθι. 4-2 για τους Μιναρίς. Ωραία προσπάθεια τον Ευαγγελίδη, παίρνει και το επιθετικό και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τάγκαλο. Γιάννη, το καλάθι του Μαέστρου. Δεν βάλαμε στην πρώτη φάση. Δεν βάλαμε στην πρώτη φάση. Άιτσι. Χαμένες βολές από τον Ευαγγελίδη. Και τώρα Λιόλιος. Λιόλιος ψάχνει στην παίκτη, παίκτη για Αγγελί. Ντάρλας. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια για Μιχάλη Ντάρλα. Κάνει 6 τους πόντους στον Μιναρί. Χαμένη προσπάθεια τώρα από τους Μαέστρους. Την μπάλα ξανά για Μιναρί. Που έχουν μπει με το δεξί. Λιόλιος, για τρεις, μέσα με ταπλό. Απίθανο τρίποτα από τον Νίκο Λιόλιο. 9-0 για τους Μιναρίς. Καθώς νωρίτερα δεν υπήρξε καλά, ήταν δικό μου λάθος. Καλή άμυνα τώρα. Δεν κατάφεραν να περάσουν στο χρόνο τους στο κέντρο οι Μαέστροι. Μπάλα είναι για τους Μιναρίς. Εξαιρετική άμυνα. Και τα συγχαρητήρια από τον Αντώνη Παναγόπουλο που ζει το παιχνίδι στο μπάγκο, κάνει υπομονή να περάσει και εκείνος. Λιόλιος για τρεις. Μέσα και αυτό! Απίθανο ξεκίνημα από τους Μιναρίς και τον Νίκο Λιόλιο με 2-2 σερί τρίποντα. Απίθανο τρίποντο. Ευαγγελίδης. Ψάχνουν συνεργασίες, Μαέστρι δεν βγήκε, κλέψαμε από τους Μιναρίς και καλάθι από τον Μιχαλόπουλο. Εξαιρετικό ξεκίνημα, πραγματικά εντυπωσιακό από τους Μιναρίς με 14 πόντους σε 3,5 λεπτά. Ευαγγελίδη.
από τον Μιχαλόπουλο. Τρεις βολές για τον Ευαγγελίδη, που έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του. Έξω η πρώτη από τον Ευαγγελίδη. Δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει τόσες βολές. Έξω και η δεύτερη. Νομίζω ότι το πιστεύει ούτε ο ίδιος ότι είναι τόσο άσχημο σήμερα. Πρέπει να γίνει πιο εύστοχος αν θέλει η ομάδα των Αθλητίδες. Έξω και η τρίτη, 0 στις 3 από τον Ευαγγελίδη. Και τώρα ο Ζαΐμ θα πάρει το επιθετικό rebound, θα αφήσει την μπάλα και θα σκοράρει το πρώτο καλάθι για τους Μαέστρους. 14-2. Λιόλιος. Τάγκαλος. Ψάχνει συμπαίχτη, πες για Ντάρλα. Ντάρλα για 3. Αστοχή. Rebound από τον Κατσάμπα. Φελισάριος και Ευαγγελίδης με δύο επιθετικά. Δεν μπορεί να πετύχει καλάθι. Γιόλιος, διστάζει για 3. Τώρα θα εκτελέσει. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Η μπάλα είναι για τους Μαέστρους. Λάθος τώρα από τους Μαέστρους. Η μπάλα για Μιναρίς. Αγγελής και Λιόλιος αλλάζουν. Αγγελής εκτελεί για 3. Πολύ μεγάλη καμπύλη. Airball. Μπάλα Μαέστρη. Αν βρει όρο φύγει πριν δεν μετράει. Απολαυστικός Αντώνης Παναγόπουλος. Μια χαμένη προσπάθεια από τον Κατσαμπά και τους Μαέστρους. Μια ακόμη καλή άμυνα από τους Μιναρείς, που είναι σε πολύ καλή μέρα μέχρι στιγμής. Λιόλιος, Αγγελής, Τάγκαλος, γυρίζει ωραία, δεν θα πετύχει καλάθι. Φελισάριος. Μιχαλόπουλος για τον Λιόλιο που δοκιμάζει ξανά για 3. Ξανά άστοχος. 14-2 παραμένει. Τώρα έχουν κολλήσει κάπως στο σκορ οι δύο ομάδες. Έχει αρκετή ώρα να μπει καλάθι. Ευαγγελίδης. Καταπληκτική ατομική ενέργεια. Κινήσεις που έχουμε δει αρκετά συχνά φέτος από τον Ευαγγελίδη. Παίρνει καλάθι και φάουλ. Το έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να κάνει 5 τους πόντους της ομάδας. Και τους κάνει πετυχαίνοντας στο ένα τρίποντο. Ντάρλας μετά την τρομερή πάσα του Λιόλιου. 16-5 από τον Μιχάλη Ντάρλα. Ωραία προσπάθεια για τους Μιναρείς που απαντούν άμεσα στο έμεσο τρίποντο και θέλουν να κλέψουν και το κάνουν ξανά εδώ πέρα από τον Νίκο Λιόλιο, που περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Αγγελής για 3. Αντώνης Παναγόπουλος στο επιθετικό rebound. Αυτός ο τυραμόλας με τα τεράστια χέρια
Λιόλιος, αμένη προσπάθεια, Ευαγγελίδη στο rebound. Και νέα έστοχη προσπάθεια αυτή τη φορά από τον Ρίγα. Πας για τρεις, μέσα! Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Κατσαμπά που μειώνει για τους μαέστρους 16-10. Αντώνης Παναγόπουλος για τρεις. Κακό σουτ. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Τυπωτικά. Βαγγελίδη, καταπληκτική ατομική ενέργεια και καλάθι 16-12. Και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καθώς είδαν τους μαέστρους να επιστρέφουν πολύ ζωηρά στο παιχνίδι, έχουν μειώσει τους 4 ενώ βρίσκονταν πίσω με 12. Πάμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Μιναρίστ. Λιόλιος. Από τον Δημήτρη Κοκκόνη που επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από πολύμηνη απουσία. Και επιστρέφουμε το δεξί. Ευαγγελίδης. Ρίγας. Ζαΐνη χαμένη προσπάθεια rebound από τον Κοκκόνη. Λιόλιος. Χαμένη προσπάθεια από τον Νίκο Λιόλιο. Ο Παναγόπουλος κάνει φάουλ και ζητάει να βουθεί. Ο Ζαΐνη αφήνει την μπάλα. Τίποτα εν τέλει. Κερδισμένοι βγήκαν οι Μιναρίστ στη συγκεκριμένη φάση. Λιόλιος. Λιόλιος αφήνει την μπάλα. Δεν θα περάσει το καλάθι. Καταπληκτική ατομική ενέργεια από τον Νίκο Λιόλιο. Δίνει ανάσα στους Μιναρίστ, 20-12 και συν 8. Μουσική.
ένα time out. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, βλέπουμε τους δύο γίγαντες αυτής της ομάδας, τον Δημήτρη Κοκκόνη και τον Αντώνη Παναγόπουλο, να συζητάνε τα σχέδιά τους, ότι σκαρώνουν τέλος πάντων για το σημερινό παιχνίδι. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Δάρλας, καμένη προσπάθεια, rebound από τον Κατσάπα. Τρομερή προσπάθεια, μία ακόμη από τον Νίκο Λιόλιο που είναι σε τρομερά κέφια. Και φτάνει τη διαφορά στους 10 ξανά σε διπλή του αριθμού. Ο Βαγγελίδης. Άστο το τρίποδο από τον Κατσάπα. Ντάρλα στο rebound. Τσάνγκ πέφτει, πέσει για Λιόλιο. Τρομερή προσπάθεια από τον Αγγελή που έπαιξε για τον Παναγόπουλο, εκείνος θα χάσει προσπάθεια κατά το καλάθι. Ευαγγελίδης, περνάει από όλο τον κόσμο και κερδίζει φάουλ. Θα βάζει με την τύχη κιόλας που δεν πέτυχε το καλάθι. Από τον Ευαγγελίδη, ξανά η διαφορά στο μονοψήφιο. Μάλλον παραμένει για τους πιναρίς. Παραγόπουλος, Λιόλιος για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Κοκκόνη. Αφήνει την παλασκαλάφη. Επιθετικό rebound. Κερδίζει με το πείσμα του. Και μην αρέσει ξανά στους 11. Για τρεις, μέσα! Απίθανο τρίποντο από τον Αντώνη Παναγόπουλο, που παρόλα αυτά διατηρείται ήρεμος. Ευαγγελίδης. Ρίγας. Κλέβει ο Αντώνης Παναγόπουλος. Τρομερό κλέψιμο. Κοκκόνης αφήνει την μπάλα στο καλάθι.
Τρομερή μιναρίστ. Και τρομερός Δάρλας. Πολύ ωραία πάσα στον Κοκόνη, Ευαγγελίδης. Κόβεται καθαρά. Καλή άμυνα, μία ακόμη από τους μιναρίς. Και τώρα έχουμε φάουλ υπέρ του Λιόλιου. Ζάιμι επιστρέφει στη θέση του Κατσάμπα και είναι η αλλαγή που μπορούν να κάνουν οι μαέστροι. Αντώνης Παναγόπουλος διηγήσει τις επιλογές του. Αλλάζει με τον Κοκόνη. Κοκόνη για τον Αγγελή, Αγγελής για τρεις. Είναι άστοχος, Κοκόνης ένα ακόμη επιθετικό rebound, είναι ανίκητο στον αέρα. Και ένα ακόμη καλάθι. Είναι ασταμάτητος. Αφύλακτος Ζαΐμι. Λιώνουν οι μαέστροι. 31-15 διαφορά στους 16. Λιόλιος, καταπληκτική πάσα για τον Μιχαλόπουλο, αλλά αρκετά δυνατή. Προλαβαίνει και σώζει την κατοχή ο Αγγελής. Λιόλιος από πάρα πολύ μακριά. Με ταμπλό, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άτυχος εδώ. Για το πιο εντυπωσιακό τρίποντο του αγώνα. Με τον Ευαγγελίδη τώρα. Να παίζει για τον Ρίγα. Στέκεται. Ευαγγελίδης για τρεις, είναι άστοχος, θα είναι επιθετικό, κλέβει ο Παναγόπουλος ξανά. Λιόλιος, χαμένη προσπάθεια, έρχεται ο Μιχαλόπουλος και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Για το 33-15 τον Μίνα Ρίστ. Αντώνης Παναγόπουλος αφήνει έξυπνα την μπάλα, να περάσει εκτός και επαναφέρει. Αλλά ο ρεφ του λέει να επαναλάβει. Αγγελής. Μιχαλόπουλος. Κρατάνε την κατοχή με επιθετικό rebound τη Μιναρίς. Αγγελής πατάει τη γραμμή. Κατοχή αλλάζει χέρια. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν υπάρχει. Από τους μάιστρους αυτή τη φορά. Να δούμε πώς μπορούν να μαζεύουν τη διαφορά. Παίκτες στον Μιναρί στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, Δημήτρη Κοκόνη και Αντώνη Παναγόπουλο, όπου καλύπτουν επάξια το κενό του αστεριού, αν θέλετε, της ομάδας του Γιανακόπουλου, που λείπει από το σημερινό παιχνίδι. Δεν φαίνεται καθόλου η απουσία του για τους Μιναρίς, καθώς βρίσκονται σχεδόν όλοι οι παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Παναγόπουλος τριπλάρι και κερδίζει φάουλ ο Μιχαλόπουλος. Yeah.
Γιώργιος. Για Παναγόπουλο. Στέκεται, εκτελεί για δύο. Μέσα και αυτό. Έχει πάρει φωτιά. Και ποιος μπορεί να το σταματήσει. Γιώργιος κλέβει. Μιχαλόπουλος τρέχει και αφήνει την μπάλα. Καταπληκτικό μπάσκετ από τους Μιναρίς. Ζαΐμι. Δίγας. Κλέβει ο Αγγελής, όχι δεν τα καταφέρει να κλέψει. Λάθος πάσα όμως τώρα. Με τον Αγγελή να αφήνει την μπάλα για ένα ακόμη εύκολο καλάθι τον Μιναρίς. 39-15. Άστοχο τρίποντο από τον Γιαννούλη. Μιχαλόπουλος αφήνει ξανά την μπάλα αφύλακτος. 41-15. Απίθανη Μιναρίστ. Νέο time out από τους μαέστρους. Καθώς δεν πάνε καλά τα πράγματα για την ομάδα τους και θέλουν να δουν τι μπορούν να βελτιώσουν για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Βλέπουμε τον Τάκαλο να έχει επιστρέψει στην πεντάδα των Μιναρίστ. Εκτός έχει περάσει ο γίγαντας του σημερινού παιχνιδιού, ο Αντώνης Παναγόπουλος, όπου με την κατάθεση ψυχής του δίνει τρελή όθηση στην ομάδα του για τη συνέχεια. Ευαγγελίδης. Μετά την παρέμβαση του Μιχαλόπουλου η μπάλα παραμένει για τους μαέστρους. Ευαγγελίδης στέκεται, εκτελεί για τρεις. Τεράστιο τρίποντο από τον Ευαγγελίδη. Τρομερή φάση. 41-18. Ντάρλας. Στέκεται. Εκτελεί για δύο. Τάγκαλο στο επιθετικό και καλάθι από αυτό τον γίγαντα που έδειξε απίθανη επιμονή και πείσμα στη φάση. Δεν την παράτησε παρόλο το ψηλό σκορ και δικαιώθηκε. Γιαννούλης αφήνει την μπάλα και παραλίγο να πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι. Δεν θα το καταφέρει όμως. Μιχαλόπουλος. Φάουλ τώρα από τους μαέστρους. 2-18 για το ημίχρονο. Μιχαλόπουλος εκτέλεσε γρήγορα, αλλά θα πρέπει να επαναληφθεί η εκτέλεση από την πλάγια γραμμή. Αγγελής αφήνει την μπάλα, δεν θα περάσει εκείνη στο καλάθι. Ευαγγελίδη στο rebound. Τρέχει, έχει απέναντι στο κοκόνι. Σε λακλέτσα και λες δεν αισθάνε τόσο ψηλά. Ζαΐμι. Αγγελής. Ντάρλας για δύο. Άστοχος. Ευαγγελίδη στο rebound. Εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Θετικό rebound από τους μαέστρους. Κοκκόνι στο αμυντικό rebound μετά τη χαμένη προσπάθεια των μαέστρων. Ψάχνει με μακρινή πάσα και βρίσκει τον Μιχαλόπουλο. Κοκκόνι κατά το καλάθι, γυρίζει ωραία. Δεν θα περάσει μπαλά το καλάθι. Ωραία προσπάθεια όμως από τον Δημήτρη Κοκκόνι. Αφήνει εύκολα την μπάλα στο καλάθι.
καλάθι, 45-18. Άζω την προσπάθεια τώρα, γελί στο αμυντικό rebound. Ψάχνει τον Ντάρλα, μια παρακινδυνευμένη πάσα. Δύσκολη, δεν βγήκε. Ωραία σκέψη όμως από τον Αγγελή. Ευαγγελίδης. Έβαλε ένα. Άστοχη προσπάθεια από τον Ρίγα. Ολόκληρη την επίθεση ζητάει ο Αντώνης Παναγόπουλος. Ντάρλας. Κοκκόνης. Ένα ακόμη καλάθι. Είναι σε τρομερή κατάσταση και το δείχνει σε μία ακόμη φάση. Ευαγγελίδης από το κέντρο. Άρα λίγο για ένα εκπληκτικό τρίποντο. Τέλος ημιχρόνου, 47-18 για τους μιναρίστ που μας χαρίζουν εκπληκτικό θέαμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Μιναρίστ έχουν ήδη μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα επιστρέφουν και οι μαέστροι. Για να δούμε τι άλλα όπλα έχουν στη φαρέτρα τους αυτοί οι γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε. Ευαγγελίδης για τρεις. Δεν θα μπει. Γιώργιος. Θα συνεννοησία τώρα για τους μιναρίς. Βάλανε ξανά. Για τους μαέστρους. Δεν μπορούν να πετύχουν καλά τους μαέστροι. Γιώργιος. Ντάρλας για δύο. Είναι άστοχος. Ιδίωξε για το... Ιδίωξε το επιθετικό rebound ο Αντώνης Παναγόπουλος, αλλά κατάφερε. Ευαγγελίδης. Και νέα στις προσπάθεια από τον Ντάιμιερ. Παναγόπουλος για τρεις. Άστοχος, Ντάρλα στο επιθετικό. Γιώργιος από πολύ μακριά με ταμπλό. Απίθανο τρίποντο, ένα ακόμη από τον Νίκο Γιώργιο. Ένα από τα μεγάλα αστέρια αυτής της ομάδας. Το δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Ευαγγελίδης. Απίθανο καλάθι. Μία ακόμη τρομερή ατομική προσπάθεια. Από τον ηγέτη, τον μαέστρο. Παναγόπουλος διστάζει για τρεις. Εξαιρετική προσπάθεια, τρομερό καλάθι. Απίθανος Αντώνης Παναγόπουλος, ασταμάτητος. Ευαγγελίδης, παίρνει ο ίδιος το επιθετικό. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο. Rebound από τους μιναρίς και νέα επίθεση με τον Νίκο Γιώργιο. Αντώνης Παναγόπουλος, Ντάρλας για τρεις. Άστοχος. Νέα στοχή προσπάθεια από τους μαέστρους και τον Παπαδιαμαντόπουλο. Γιώργιος. Άστοχη προσπάθεια. Γιαννούλης, Ευαγγελίδης. Θα περάσει από όλους τους μιναρίς και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το μέρη τριπλά τώρα από τον Γιώργιο. Αντώνης Παναγόπουλος. Τα καλό, αλλάζουν τρομερά. Οι παίκτες των μιναρίς και Κοκκόνης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τι βλέπουμε σήμερα από αυτούς τους παίχτες. Που δείχνουν πόσο καλά μπορούν να συνεργαστούν όταν θέλουν.
Και νέο καλάθι για τους μαέστρους με τον Παπαδιαμαντόπουλο που άφησε εύκολα την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά είναι στις 30. 54-24 για τους Μιναρίς. Κοκόνης. Αλλαγή κατοχής. Διαφωνεί ο Αντώνης Παναγόπουλος. Αλλά εκείνος ήταν που έβγαλε την μπάλα εκτός. Μάιστρι τώρα με τον Ευαγγελίδη στη δημιουργία. Κλέβουν οι Μιναρίς και συγκρατούν την κατοχή. Τάγκαλος που θα δίνει ερεμήσεις παίζει για τον Ντάρλα. Μιχάλη Ντάρλας για τον Αντώνη Παναγόπουλο. Τάγκαλος. Χαμένη προσπάθεια, Κοκόνης ένα ακόμη επιθετικό rebound. Αφήνει την μπάλα, δεν θα περάσει το καλάθι. Και τώρα τρέχουν οι μαέστροι. Χαμένη προσπάθεια από τον Παπαδιαμαντόπουλο. Λιόλιος, Ντάρλας. Ντάρλας εκτελεί για δύο, καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μιχάλη Ντάρλα. Με την κορδέλα του σαν άλλος Τζακ Γκρίλης. Ευαγγελίδης. Παπαδιαμαντόπουλος. Φάουλ. Φάουλ από τον Κοκόνη. Αμένει πολύ. Και η δεύτερη rebound από τον Αντώνη Παναγόπουλο. Ένα ακόμη σήμερα. Περνάει το κέντρο, παίζει για Λιόλιο. Λιόλιος, Ντάρλας για τρεις. Παναγόπουλος, επιθετικό rebound. Τρομερή πάσα για Κοκόνη, χαμένο. Τρίποντο από τον Δημήτρη Κοκόνη και τώρα τον Παπαδιαμαντόπουλο να περνάει για απέναντι τον Τάγκαλο. Δεν θα πετύχει καλάθι. Παναγόπουλος. Λιόλιος από μακριά. Καμένη προσπάθεια, κασαμπά στο... Rebound, το οποίο στο πίσω τον Ευαγγελίδη και εκείνος άφησε την μπάλα στο καλάθι. 56-26 για τους μαέστρους. Να με συγχωρεί το παιδί. Ο Κατσαμπάς, αν λέω λάθος το όνομά του, αλλά είναι με κεφαλαία και δεν έχει τόνο. Νέο χαμένο τρίποντο από τους Μιναρίς. Βαγγελίδης τώρα. Φάουλ από τον Αντώνη Παναγόπουλο για να κόψει τον εφηδιασμό. Και περνάει εκτός για να περάσετε στο Αγγελίδη. Βαγγελίδης. Ο Βαγγελίδης ψάχνει συμπαίχτη, παίζει για Κατσαμπά. Παπαδιαμαντόπουλος. Απίθανη προσπάθεια, θα χάσουμε τον καλάθι. Και τώρα Λιόλιος. Εξαιρετική τρίπλα, Αγγελής, Ντάρλας, Λιόλιος, Τάγκαλος για τρεις. Airball. Ευαγγελίδη για τρεις. Μέσα. Νέο καλάθι τώρα για τους Μιναρίς από τον Αγγελί. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ευαγγελίδη. Double score για τους Μιναρίς. Με τον Ευαγγελίδη να αφαιρθεί τώρα. Στο δίποτο. Ντάρλας. Κοκόνης. Κρατάνε οι Μιναρίς, Αγγελής. Για τρεις. Είναι άστοχος. Oh,
Ανταμπάς. Πάει μέχρι μέσα. Από εκεί, Ντάρλας κανά. Κοκκόνης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εκείνη δεν θα μπει. Δεν του κάνει το χατήρι αυτή φορά. Ατσαμπάς. Δεν θα μπει. Μπάλα περνάει εκτός και έχουμε time out. Από τους μαέστρους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε από το time out που είχαν καλέσει οι μαέστροι. Θυμίζουμε 58-29 για τους μιναρίς στην double score. Καλό που έχει επιστρέψει στην πεντάδα των μιναρίς. Καθώς και ο Αντώνης Παναγόπουλος. Τρομερή πάσα του Γιώργη για τον Αγγελή. Εκείνος με πλάτη στο καλάθι παρά λίγο να κάνει κάτι τρομερό. Ο Αγγελής τώρα. Σιγά στη στάση για 2, εκτελεί και αστοχή, κοκκόνι στο rebound. Αντώνης Παναγόπουλος, τι έχει πάλι αυτός ο εγκέφαλος να πράξει. Έψαξε μια πάντα στο λιπάσα, μόνο τέτοις επιδιώ και αυτούς τους παίκτης. Ευαγγελίδης τώρα εκτελεί για 2 και στοχή. Έχει βρει σιγά σιγά την ευστοχία που μας έχει συνηθίσει ο Ευαγγελίδης. Ο Κόνης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Παναγόπουλος επιθετικό. Λιόλιος. Ο Λουκ πάσα από τον Κοκκόνη, αλλά η μπάλα βρίσκει σε πόδια αντιπάλου. Παραμένει για τους μιναρίς. Με τον Αγγελή να επαναφέρει την baseline και τον Αλιόλιος. Αγγελής για 3. Εντυπωσιακό τρίποντο από τον Αγγελή. 61-31 για τους μιναρίς. Ευαγγελίδης. Άσχημη προσπάθεια από τον Τρούμπουλη. Και ο Ευαγγελίδης έρχεται, όπου έχει μαζέψει το επιθετικό και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Καλόπουλος για σύγχρονο το γήπεδο. Παναγόπουλος για 3. Αστοχή. Θα βάζει με τον εαυτό του εκεί. Μάχη. Ευαγγελίδης. Τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Ατσαμπάς, αστοχή. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Μιχαλόπουλος από πάρα πολύ μακριά. Πάρα λίγο. Για το τρίποντο της χρονιάς. Δεν θα έχει προφανώς. Επιστρέφουμε για το τέλος του αγώνα σε περίπου ένα λεπτό. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με τους μιναρίς να επαναφέρουν. Μεγάλη καθυστέρηση καθώς υπήρξε πόλεμο στο. Και σίγουρα θα είμαι καλύτερο από αυτό μέσα. Στο όρμπαντ. Και ξεκινάμε με τον Νίκο Λιόλιο και τους μιναρίς στην επίθεση. Τάγκαλο για 2. Καλάθι από τον Γιάννη Τάγκαλο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Συνηθισμένοι είμαστε βέβαια για έναν τέτοιο παίκτη. Yeah,
Σπάρτα, γύρω στον Γιαννούλη, rebound από τον Αγγελή. Πάσα, ολόκληρο γηπέδι και εδώ από τον Γιόλιο, μαζεύει ο Κατσαμπάς. Ναι, επίθεση του Μάιστρου. Κατσαμπάς θα πίσω, Παπαδιαμαντόπουλος, αστοχή. Γιόλιο. Μία ακόμη πολύ δύσκολη πάσα για τον Αγγελή και τον Μιχαλόπουλο. Παναγόπουλος για τρεις. Μέσα και αυτό! Beast mode από τον Αντώνη Παναγόπουλο. Είχε υποσχεθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σε ατομικό επίπεδο και το πραγματοποιεί. Καλάθι από τον Παπαδιαμαντόπουλο, πολύ ωραία προσπάθεια. Αγγελής. Παναγόπουλος, κάτω το καλάθι, θα το χάσει. Ακόμα και οι πιο μεγάλοι παίχτες έχουν τις άτυχες στιγμές τους. Και νέο καλάθι τώρα από τους μαέστρους. Παναγόπουλος, νιστάζει για τρεις, παίζει για τον Αγγελή. Και σώζει ο Μιχαλόπουλος την κατοχή, αλλά κάνει μια πολύ εξηγημένη πάσα. Παπαδιαμαντόπουλος εναντίον όλων, αφήνει την μπάλα, αλλά εκείνη δεν θα περάσει μέσα. Δεν το πιστεύει ο Ευαγγελίδης. Αγγελής σε ατομική προσπάθεια, αλλά έρχεται στο follow ο Μιχαλόπουλος και σκοράρει. Γιαννούλης. Λίγας. Παπαγιαμαντόπουλος. Ωραία προσπάθεια. Αμένει όμως ο Αντώνης Παναγόπουλος για τον Μιχαλόπουλο που θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι. 70-37 για τους Μιναρίστα. Γιαννούλης εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος, Μιχαλόπουλος στο rebound. 7 λεπτά ακόμα, Γιόλιος. Μιχαλόπουλος. Αγγελής για τρεις. Αστοχή. Γιαννούλης εναντίον όλων, δεν θα πετύχει καλάθι. Άντωνης Παναγόπουλος ζυγίζει τις επιλογές του. Γυρίζει και αστοχή, αλλά έρχεται ο Αγγελής με την τρίτη προσπάθεια για να πετύχει το καλάθι. 72-37 για τους Μιναρίς. Που κάνουν εξαιρετικό παιχνίδι επιθετικά. Σε μεγάλη μέρα πολλοί παίκτες, κυρίως ο ηγέτης αυτής της ομάδας, ο Αντώνης Παναγόπουλος, ο πραγματικός ηγέτης. Αγγελής, Παναγόπουλος, Μιχαλόπουλος για τρεις από πολύ μακρινή απόσταση, είναι άστοχος, Τάγκαλος στο rebound. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Μιναρί. Μιχαλόπουλος. Θέλετε να βρει με τη μία. Και τώρα έχουμε καλά. Όχι. Καμένη προσπάθεια από τον Παπαδιαμαντόπουλο. Μιχαλόπουλος. Νέο καλάθι από τους Μιναρίς. Για μόνο 38. Αγγελής. Καταπληκτική ατομική ενέργεια και καλάθι από τον νεαρό. Και η διαφορά στους 40. Τσαμπάς. Άντως η προσπάθεια. Δεν μπορεί να σώσει την κατοχή ο Παπαδιαμαντόπουλος. Τάκαλος, Παναγόπουλος, σώζει την κατοχή.
Εκτελεί και αστοχή. Μπάλα για τους μιναρίστες. Μιχαλόπουλος, Παναγόπουλος, ξανά για τρεις, μέσα και αυτό! Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να γελάσει. Πώς γίνεται να μην χαμογελάσει μετά από τέτοια μυθική εμφάνιση. Άστοχη προσπάθεια τον Ευαγγελίδη, rebound από τον Αντώνη Παναγόπουλο, πάσα μισού γηπέδου για τον Μιχαλόπουλο και μία ακόμη ασίστ από αυτόν τον γίγαντα. Τρομερός Μιχαλόπουλος και τρομερός Αντώνης Παναγόπουλος, προφανώς τα κουραστείτε να το ακούτε σήμερα. Ευαγγελίδης ένα ακόμη καλάθι, δεν μας κλείσει αυτό. Δαρλάς, Κάγκαλος, Αγγελής, για τρεις, μέσα και αυτό, καταπληκτική μιναρίστ, 85-39, θέλουν να πετύχουν 100. Ευαγγελίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το παιχνίδι πλέον έχουν εξαφανιστεί οι άμυνες. Οι δύο ομάδες πλέον ευχαριστούνται. Κάγκαλος για τρεις. Είναι άστοχος. 3 και 20 ακόμα. Τρίγας για δύο. Άστοχος. Μιχαλόπουλος στο αμυντικό. Παναγόπουλος παίζει με πλάτη, γυρίζει ωραία. Δεν θα πετύχει καλάθι, αλλά ο Μιχαλόπουλος είναι εκεί. Παναγόπουλος πετάει ξανά, κρατάει και πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. Ποιος μπορεί να το σταματήσει σήμερα, ποιος, η απάντηση είναι κανείς. Όχι, μυθικός Αντώνης Παναγόπουλος. Νέο καλάθι για τους μαέστρες με τον Παπαδιαμαντόπουλο. Α, ναι, ωραία. Αγγελής, Παναγόπουλος. Για τον Αγγελή ξανά. Που θα εκτελέσει για τρεις. Θα χάσουμε την προσπάθεια. 87-43 παραμένει. Και ένα ακόμη καλάθι από τον Παπαδιαμαντόπουλο και τους μαέστρους. Αντώνης Παναγόπουλος δεν προλάβει να σώσει την κατοχή. Ασαμπάς, Ευαγγελίδης. Α, ωραία, ωραία, αρμόνιση. Και ένα ακόμη καλάθι εντυπωσιακό και αυτό από τον Μιλτιάδη Ευαγγελίδη. Αγγελής, Παναγόπουλος. Για να δούμε, άστοχος αυτή τη φορά. Δουλεύει το σερί του. Στις καλές εμφανίσεις θα πω εγώ. Ζητάει αλλαγή τώρα. Μπράβο ηγέτη, μπράβο! Δέχεται τώρα την αποθέωση και τα συγχαρητήρια σαν άλλος ηγέτης. Και νέο τρίποντο από τον Μιχάλη Ντάρλα που αφιερώνει το καλάθι στην κερκίδα. 90-48. Γιαννούλης άστοχη προσπάθεια. Ρίγας, Ευαγγελίδης, ξανά για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά. Τάγκαλο στο rebound και πάσα για τον Αγγελή. Κοκκόνης, θα του φύγει μπάλα, ήταν δύσκολη πάσα. Λιγότερο από ένα λεπτό ακόμα. Ρεκόρ πόντων αν δεν έκανε λάθος για τους μιναρίστ. Στην καλύτερη της μέρα ευθετικά και χωρίς τον Παναγιώτη Γιαννακόπουλο. Νέο καλάθι τώρα από τους μαέστρους. Του δέχονται τα συγχαρητήρια από την κερκίδα για την προσπάθεια. Τα καλώς δεν προλαβαίνει τη μαζί με πάσα. Ήταν πολύ δυνατή. Ας αμπάς. Ευαγγελίδης, άστοχος του τριών πόντων, Μιχαλόπουλος,
Αφήνει την μπάλα κάτω υποδικά. Αγκαλιάζονται οι παίκτες, τέλος αγώνα. 90-50 για τους Μιναρίς. Μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση, καλή και προσπάθεια από τους μαέστρους. Συνεχίζουν σε σερή νίκες οι Μιναρίς. Να σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για το σημερινό παιχνίδι. Καλό σας βράδυ. Και μείνετε μαζί μας όσοι θέλετε, καθώς έχουμε Beer Walkie Bucks εναντίον Μπεγουλάκη για τη συνέχεια. Καλό σας βράδυ.